Είπε μεταξύ άλλων πως μέρος της λύσης, και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε, είναι ο όρος Μακεδονία. Εσείς συμφωνείτε? Η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει δύσκολες και λεπτές διαπραγματεύσεις. Θέλω λοιπόν να κάνω μια αρχική παρατήρηση ότι πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί, να εμπιστευόμαστε την ελληνική κυβέρνηση, διότι αυτό που θέλουμε είναι μια λύση, όχι σε όφελος κάποιου κόμματος, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, αλλά σε όφελος της χώρας. Κληρονομήσαμε ένα βαρύ πρόβλημα και θέλουμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που η χώρα διαπραγματεύεται και που όπως έχετε καταλάβει είμαστε περίπου στο τέλος των διαπραγματεύσεων, να αρχίσουμε εδώ και να λέμε αν η τάδε λύση είναι καλή ή η άλλη λύση είναι καλή, διότι αυτό υπονομεύεται για τη διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται εμπιστοσύνη σε αυτούς που κάνουν αυτή τη δύσκολη δουλειά. Και από εκεί και πέρα όλα θα κριθούν, διότι όποια συμφωνία θα έρθει στη Βουλή θα ψηφιστεί μέσα στη Βουλή. Ανησυχεί, καλά ο κόσμος, κάνει, ανησυχεί καλά εκκλησία, κάνει και ανησυχεί ο κόσμος. Ανησυχούν παράγοντες, πολιτικοί κτλ. Καλά θα κάνει γίνει. Και ανησυχεί ο κόσμος, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι σε πολλές δεκαετίες έπρεπε να έχει λυθεί. Υπάρχουν ευθύνες στο πώς στάσαμε εδώ. Διότι αυτή τη στιγμή, όταν πριν από 3 χρόνια αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας, αυτό που βρήκαμε είναι το όνομα της γειτονικής χώρας να είναι πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό είναι το όνομα το οποίο. Άρα εμπεριέχεται, λέτε, όρος. Αυτό είναι η κατάσταση που παραλάβαμε. Συν το ότι πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει την πλανή χώρα καθαρά ως Μακεδονία. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αφήνουμε εμείς στην άκρη. Δεν είναι ώρα τώρα για απόδοση ευθυνών. Αυτό θα το κάνουμε όταν τελειώσει αυτή η περίοδος. Αλλά εμείς θέλουμε να δώσουμε την καλύτερη δόση, το ξαναλέω, σε όφελος της χώρας. Και όχι σε όφελος κάποιου κόμματος. Τι σημαίνει καλύτερη, δηλαδή, όπως το λέτε? Δεν πρέπει όμως ο κυβερνητικός συνασπισμός να έχει μια ενιαία έκφραση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα? Δηλαδή, τι μήνυμα παίρνει η κοινωνία όταν ένας λέει δημοψήφισμα και άλλος λέει όχι δημοψήφισμα? Στην ίδια κυβέρνηση. Δύο κορυφαία στελέχη, ο κ. Καμένος θα πάει αύριο στο ΝΑΤΟ. Τι θα πει? Δεν θα πάει στο ΝΑΤΟ. Θα σας πω. Και θα το ρωτήσουν εκεί. Να μπει αυτή η χώρα στο ΝΑΤΟ? Τι θα πει, όχι, θέλω δημοψήφισμα? Θα σας απαντήσω. Νομίζω ότι είναι σαφής η δήλωση του κ. Καμένου, εξερχόμενος του Μεγάλου Μαξίμου μετά τη σχετική σύσκεψη, για εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών που αυτή τη στιγμή έχει το μεγάλο βάρος των διαπραγματεύσεων. Είναι σαφές αυτό. Δεν είναι και τόσο σαφές. Αλλά είναι σαφές αυτό. Είναι πολύ σαφές. Αλλά καλό είναι, να θυμόμαστε. Πιστευόμαστε, κυβέρνηση. Για Βαρντάρσκα μίλησε και χθες. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι στο παρελθόν είχαμε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, στην οποία προσήλθε ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Εξωτερικών με τελείως διαφορετικές θέσεις. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Για το 92 μιλάτε? Βεβαίως, να σας θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο πατέρας, με τον κύριο Σαμαρά, προήλθαν στη σύσκεψη με τελείως. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε μία σαφή θέση. Η θέση αυτή θα έρθει στη Βουλή. Εμείς καταλαβαίνουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, γιατί η θέση έχει αρχίσει λίγο να λιώνεται. Στην αρχή ξεκινήσαμε με σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προορισμό για όλες τις χρήσεις. Τώρα έχει βγει ο γεωγραφικός προορισμός. Μιλάμε για σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις. Το είπα στην αρχή ότι την ώρα που η χώρα είναι μπροστά σε εθνικές, δύσκολες και λεπτές διαπραγματεύσεις, το να βγαίνει οποιοδήποτε, είτε τη συμπολίτευση είτε τη αντιπολίτευση, και να λέει όχι αυτή τη λύση, θέλουμε την άλλη λύση ή προτείνουμε αυτό να μην γίνει εκείνο, είναι λάθος διαπραγματευτικό. Μάλιστα. Διότι αυτή τη στιγμή η χώρα κάνει διαπραγμάτευση. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η ΑΝΕΛ. Εντάξει, αυτή τη στιγμή λοιπόν, και για μυστική διπλωματία. Δεν μπορεί να μην ενημερώνετε τα κόμματα, κύριε Καλά Υπουργέ. Τώρα. Και να πηγαίνετε στα ξενοδοχεία, να κρύβεστε υπουργοί και να συνομιλείτε. Δεν κρυβόμαστε καθόλου. Θα φτάσω σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της λύσης, εμείς θέλουμε μία λύση η οποία θα δώσει οριστικό τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και θα αποκαταστήσει τη γεωπολιτική θέση που πρέπει να έχει η χώρα. Αυτή τη στιγμή η χώρα κάνει μεγάλα ανοίγματα γεωπολιτικά. Δεν είναι τυχαίο, αν και δεν παίζει πάρα πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δυστυχώς, το χτεσινό ταξίδι του Πρωθυπουργού με την πολύ σημαντική συνάντηση και με την Ιορδανία και με την Κύπρο για τα ζητήματα της περιοχής. Ακούσα τον κύριο Δημητρόφ τι είπε. Είπε να πατήσουμε πάνω στη χρήση της μη αποκλειστικότητας. Ούτε η Ελλάδα αποκλειστικά τον όρο Μακεδονία, ούτε εμείς. Αυτό είναι μια βάση. Είναι σαφές ότι όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, ο κάθε ένας θα βάλει τις δικές του γραμμές και θα χρησιμοποιήσει τα δικά του τεχνάσματα. Μάλιστα. Δεν είναι σωστό εμείς από τη δική μας τη μεριά να βάζουμε όρια και να δεσμεύουμε την κυβέρνηση. Θα δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Κύριε Βαρβιτσιώτη, από την άλλη, η κυβέρνηση κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχετε καταλήξει κι εσείς ποια είναι η επίσημη θέση σας και ότι υπάρχει μια διγλωσία. Είναι λοιπόν, έτσι. Και από αυτά που έτσι άφησε να υπονοηθούν, ο κ.